πέρα κάναμε μια επέμβαση στο χώρο, σε ένα πολύ όμορφο χώρο εδώ πέρα που είναι ο σταθμός των τρένων, ο πρώην σταθμός, ένας χώρος ο οποίος έχει παραχωρηθεί στο Δήμο. Όλοι γνωρίζουν την ανάπλαση που έγινε στο κτίριο και στο οποίο στεγάζονται ήδη τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου. Και στο χώρο, όχι μόνο στο κτίριο. Και στον χώρο. Απλώς αυτή τη στιγμή κάναμε μια επέμβαση στον εξωτερικό χώρο ώστε να αναδείξουμε και αυτή την περιοχή εδώ. Πραγματικά ένας χώρος ο οποίος χρειαζόταν καθαρισμό, είχε αρκετή βλάστηση και βλέπετε κι εσείς τι γίνεται και μέσα. Προλάβατε τη φωτιά δηλαδή. Θα την μπορεί να έχει μια φωτιά, καλοκαίρι. Ναι, εντάξει. Από εκεί και πέρα όμως με μια μεγάλη προσπάθεια η οποία γίνεται, εδώ πέρα ο χώρος θα αναπλαστεί, θα καθαριστεί εντελώς και θα πρέπει να προστατευτεί. Εμάς και τη Δημοτική Αρχή και ο Δήμαρχος στις προθέσεις του είναι να αξιοποιήσει και αυτά τα βαγόνια τα οποία είναι πίσω, να γίνει μια επισκευή, ένας καλοποιισμός τους, να τοποθετηθούν κάποια παράθυρα και να καθαριστούν και να είναι εύκολα προσβάσιμα και στον κόσμο αν θέλει να προσέρχεται μέσα να τα βλέπει. Θα φυλάσσουν αυτά γιατί βλέπουμε εδώ. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η στιγμή φύλακα δεν μπορεί να μπει, όμως πιστεύω ότι και οι περίοικοι με τους οποίους ήρθαμε σε επαφή σήμερα θα τα προστατεύσουν και πρέπει να προστατεύσουν αυτό το χώρο. Πιστεύω ότι και με τη βοήθεια της αστυνομικής διεύθυνσης και της αστυνομίας να προστατευτεί αυτός ο χώρος και να μην γίνεται κατάληψη από κάποιους παράνομους οι οποίοι έρχονται και τα καταλαμβάνουν. Εμείς θα καθαρίζουμε, θα τα προστατεύσουμε. Είχε πολύ σκουπίδι. Κοιτάξτε και εσείς τι γίνεται. Θα καθαριστούν όλα όμως. Θα καθαριστεί και ο χώρος έξω. Γίνεται μια προσπάθεια πολύ καλή. Και να κάνω και μια παρένθεση σε όλα αυτά, γιατί ακούστηκαν διάφορα ότι ο αντιδήμαρχος με τον τρακτέρ και αυτά. Κοιτάξτε, να δείτε. Κάνω κανονικά τις υποχρεώσεις μου σαν αντιδήμαρχος. Απλώς συμμετέχω και βοηθάω και εγώ εδώ πέρα μαζί με το προσωπικό. Το τρακτέρ δικό σας. Τραχθετικό μου είναι, εντάξει. Αφιλοκερδός, έτσι. Αφιλοκερδός. Μέχρι τα κάψουμε, εγώ δεν βάζω. Το κάνω όμως έτσι γιατί θέλω να προσφέρουμε. Η διαφορά είναι ότι αυτή τη στιγμή προσωπικό υπάρχει, δεν τα κάνω μόνος μου και δεν μπορώ, δεν είμαι και μάγος για να τα κάνω μόνος μου. Δηλαδή και εσείς τα αποτελέσματα και σε λίγο που θα ολοκληρώσουμε σήμερα και όλα θα ολοκληρωθεί ο καθαρισμός, θα υπάρχει μια νέα εικόνα εδώ. Πιστεύω ότι όλοι μας και κυρίως οι κάτοικοι περίοικοι πρέπει να το προστατεύσουν. Να μην ρίχνουν σκουπίδια, να μην ρίχνουν οτιδήποτε άλλο αντικείμενα υπάρχουν. Ένας χώρος ο οποίος είναι είσοδος στις πόλεις πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση γιατί είναι η πρώτη εικόνα την οποία συναντούν. Εγώ δεν λέω ότι θα έρθουν τουρίστες για να βλέπουν τα τρένα, όμως θα είναι ένα σημείο στο οποίο μπορεί να έρθετε για να προσέχετε τον κόσμο σε καθαρά βαγόνια και να τα επισκέφτεται. Και... Τώρα μια γυλέτα αυτή με την καθαριότητα, με τους κάδους σε άλλες περιοχές, δεν βλέπουμε σε κάποιες περιοχές οι κάδοι και οι αντιδήμαρχοι. Κοιτάξτε, είναι σε δίσκο. Παρουσιάστηκε ένα πρόβλημα την τελευταία εβδομάδα με τα καύσιμα. Είχαμε ένα πρόβλημα με γραφειοκρατικό. Δύσκολα κάποιος πλησιάζει το κάδο σήμερα την ημέρα. Κοιτάξτε, ήδη έχει βγει πλυντήριο. Ρωμάει. Έχει βγει πλυντήριο και πλένει κάδο. Όχι όλοι. Σας καλώ να δείτε κι εσείς αύριο το πρωί. Σε επιλεγμένες περιοχές ή στα χωριά. Εγώ έχω καταγράψει ακριβώς που πηγαίνουμε, να ξέρετε όλοι οι κάδοι θα πληθούν. Όλοι οι κάδοι θα πληθούν. Γιατί πρέπει να πληθούν, εγώ δεν αμφισβητώ αυτό που λέτε. Έρχεται καλοκαίρι, έρχονται ζέστες και πρέπει να κάνουν σήμερα ο κόσμος και το υπόλοιπο προσωπικό, γιατί δεν είναι μόνο το προσωπικό που είναι εδώ, έχει πάει σε όλες τις παραλίες να κάνουν ένα καλό καθαρισμό στις παραλίες, ένα σημείο στο οποίο ο κόσμος πηγαίνει. Πού πήγαν, Ποσειδονία και Καλάμια. Ποσειδονία, Καλάμια, Κανταρέ, προς Άσο Λέχιο και αυριανή μέρα θα επισκεφτούμε το παραλιακό μέτωπο που υπάρχει προς την ανατολική πλευρά του Δήμου μας, στα μικρά της ορίας Ελένης, στην Αλμυρή, στον Κόρφο, σε πάρα πολύ όμορφες παραλίες, καθαρές παραλίες, στις οποίες καλούμε τον κόσμο, όχι μόνο τον τόπιο, αλλά και άλλος κόσμος ξένος, ο οποίος επισκέπτεται, θα πρέπει να έχει ένα καθαρό χώρο, γιατί τις λίγες ώρες που μένει για να ξεκουραστεί και να ξεφύγει από τα προβλήματα, πρέπει να είναι σε ένα καθαρό χώρο. Αυτό προσπαθούμε να πετύχουμε και παλεύουμε όλοι μαζί. Όλοι πιστεύω ότι θα το πετύχουμε. Το θέμα είναι ότι πρέπει να βοηθήσει και ο κόσμος και να σταθεί δίπλα. Και αν δήμαρχε, είχαμε και ένα παράπονο από κάποιους περίοικους εκεί. Όταν τελειώνει κάθε Τετάρτη λαϊκή εδώ στον οικισμό. Για πηγαίνετε σήμερα. Πέμπτη είναι σήμερα. Για πηγαίνετε, κάντε ένα ρεπορτάζ. Ναι, εντάξει. Είσαι παρόν, είσαι μάχημος, πηγαίνεις παντού και εδώ είσαι τώρα χωρίς να σε χαλέσει κανένα. Λέμε όταν τελειώνει η λαϊκή μέχρι το βράδυ. Πήγατε μια βόλτα να δείτε τώρα. Πήγατε μια βόλτα, κάντε ένα ρεπορτάζ. Πήγατε στην Απόλλωνος που είχαν τα παράπονα να δείτε. Εμείς δεν έχουμε πάει, ό,τι μας είπανε. Πήγατε μας μια βόλτα να κάνετε ένα ρεπορτάζ. Να δείτε πώς είναι η κατάσταση τώρα. Ωραία. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλή.